την παρουσία έχει εδώ πέρα, έδωσε τη συνέντευξή της, έκανε το πολιτικό της παιχνίδι και αποφάσισε την τελευταία στιγμή να έρθει και να συναντήσει και την κυβέρνηση, ανακοινώνοντας με τον τρόπο που το ανακοίνωσε τα αιτήματά της. Τα αιτήματά της τι ήτανε? Έχει υποβάλει κάποιες άδειες μέσα στο Δεκέμβριο. Αυτές, σύμφωνα με τον νόμο, πρέπει, έχουμε δικαίωμα να τις αξιολογήσουμε εντός 60 ημερών. Έρχεται η εταιρεία και μας λέει ή θα τις αποδεχτείτε, χωρίς καν να έχει αρχίσει η αξιολόγηση, ή βρίσκεται, εν πάση περιπτώσει, στο ενδιάμεσο. Αυτό που έλεγε περί πολυσυεργίας. Ναι, έρχεται λοιπόν και μας λέει ή θα μας δώσετε τις άδειες ή εγώ θα αρχίσω να απολύω. Αυτό είναι εκβιασμός? Είναι ομός εκβιασμός. Γίνεται πουθενά αλλού σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα? Όχι. Δεν υπάρχει Ελτοράντο σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα πριν της Ρουμανίας. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο, διότι είναι μια σκληρή. Μήπως παρόλα αυτά κάποιοι μηχανισμοί δικοί σας, λόγω της κεκτημένης ταχύτητας γραφειοκρατίας, καθυστερούν να εξετάσουν διάφορα θέματα? Είναι απολύτως ψευδές ότι δεν έχει σεβαστεί το Υπουργείο τις αποφάσεις του Συμβούλου της Επικρατείας. Το πρώτο που ακούγεται. Λέει, έχουν υπάρξει. Μα οι αποφάσεις του Συμβούλου της Επικρατείας υπήρξαν για συγκεκριμένα θέματα και μετά από αυτές οι πάντες συνεμορφώθησαν ως προς αυτές. Αυτό έχει γίνει πάντοτε. Αλλά ένα έργο έχει πάρα πολλές φάσεις. Χτίζεις, ξέρω εγώ, ένα εργοστάσιο, θέλω να το χτίσεις, καταθέτεις μια άδεια. Πάνε να κάνεις ένα φράγμα, καταθέτεις μια άδεια. Πάνε να κάνεις μια εξόριξη, ένα ορυχείο, καταθέτεις μια άδεια. Δεν είναι ενιαίο, έχει διάφορες φάσεις. Αυτά κάθε φορά αξιολογούνται. Πώς αξιολογούνται? Με βάση την κείμενη νομοθεσία. Ναι, τι θα κάνουμε, να το καταργήσουμε αυτό? Τώρα, εσείς θέλετε να υπάρχει αυτή η επένδυση, κύριε Σκούρα, τι δεν θέλετε? Τι θα πει θέλετε να υπάρχει πολιτικά αυτή η επένδυση? Γιατί θέλουμε να υπάρχει. Προεκλογικά, πριν, όταν ήσασταν αντιπολίτευση, λέγατε ότι θα το κλείσετε. Θα σας πω. Εμείς θέλουμε. Τώρα θέλετε ή δεν θέλετε να υπάρχει? Εμείς σαν κυβέρνηση θέλουμε, τώρα. Εμείς θέλουμε να υπάρχουν οι επενδύσεις, αλλά κάτω από όρες και προϋποθέσεις και με σεβασμό, έτσι, στο περιβάλλον, να προωθούν το δημόσιο συμφέρον, να μην αντιτίθεται σε άλλες θέσεις εργασίας. Διότι υπάρχουν και αυτό, αντιλαμβάνεστε ότι, για παράδειγμα, εάν. Τώρα η εταιρεία, για παράδειγμα, τώρα έχει, ζητάει να της εγκριθεί μια διαχείριση του υδροφόρου ορίζοντα των υδάτων που υπάρχουν στην περιοχή λόγω μιας εξόρυξης. Οι εξόρυξες πάνε χιλιόμετρα βάθος. Δεν είναι απλές αν σκάβουμε μια τρύπα. Λοιπόν, αυτό δεν είναι ένα κρίσιμο ζήτημα? Εάν, για παράδειγμα, επιμολυνθεί ο υδροφόρος ορίζοντας ή τυναχθεί στον αέρα συνολικά το σύστημα εκεί που υπάρχει, έχει να κάνει. Θέμα να μολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα. Όλα αυτά εμείς οφείλουμε να τα εξετάζουμε. Ναι. Έτσι δεν είναι? Εάν μολυνθεί ο υδροφόρος ορίζοντας, είναι τεράστιο θέμα. Δεν είναι απλώς ένα θέμα. Ως ερώτημα το θέτω. Εγώ δεν παίρνω θέση αυτή τη στιγμή, ως ερώτημα θέτω. Αλλά αυτό όμως αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να γίνει. Ναι, γι' αυτό σας ρώτησα τώρα. Τα επιστημονικά δεν τα ξέρουμε και δεν ξέρω αν τα ξέρετε και εσείς. Δεν κάνουμε ταλαιολόγους τώρα. Ναι. Γι' αυτό σας ρώτησα πολιτικά, εάν εσείς θέλετε την επένδυση αυτή ή αν έχετε αποφασίσει να το τραβήξετε, όντως εγώ από τη δική σας τη μεριά, γιατί αυτή η αίσθηση υπάρχει. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθούμε αυτό που προβλέπεται από τους νόμους και έτσι να προσεγγίζουμε την κάθε περίπτωση. Αυτό είμαστε υποχρεωμένοι. Αυτό κάνουμε. Αυτό κάνουμε. Είναι διακριτός ο ρόλος ενός κόμματος, του κινήματος, των κατοίκων στην περιοχή και διαφορετικός ο ρόλος της κυβέρνησης. Έτσι δεν είναι? Εντάξει, ναι, φυσικά. Όχι, δηλαδή, επειδή λέτε Ελντοράντο δεν υπάρχει, δηλαδή, στην Ευρώπη, είναι σκληρή, δεν υπάρχει παρά μόνο στη Ρουμανία. Γενικώς δεν έχετε την καλύτερη άποψη για την ίδια την. Γενικώς, και το είδος της εξόρυξης, δηλαδή το είδος αυτού του πλουτοπαραγωγικού, ας πούμε. Υπάρχουν δραστηριότητες, ναι, οι οποίες είναι, να το βάλουμε εντός εισαγωγικών, απαγορευμένες στις ευρωπαϊκές χώρες. Και οι οποίες γίνονται εδώ. Λόγω της περιβαλλοντικής, μιλάω γενικά, ναι, τώρα αυτή τη στιγμή. Ναι. Λοιπόν, επαναλαμβάνω λοιπόν ότι προφανώς μια εταιρεία τέτοια πηγαίνει εκεί που υπάρχουν κοιτάσματα χρυσού ή ενδείξεις για κοιτάσματα. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που αυτές οι επενδύσεις δεν είναι αρεστές. Διότι δεν είναι συμβατές με το μοντέλο της ανάπτυξης που έχει επιλέξει κάθε χώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, αλλά στην προκειμένη περίπτωση νομίζω ότι μπορεί κανείς να εξηγήσει τη στάση της εταιρείας κατά κύριο λόγω των οικονομικών προβλημάτων και της διεθνούς οικονομικής συγκυρίας που αφορούν το χρυσό. Τις τιμές του χρυσού, στα ευρωπαϊκά. Να σας πω, έγινε μεγάλη συζήτηση και θα ήθελα μια απάντηση για αυτή την κουβέντα που είπατε ότι οι εργάτες εκεί έχουν χάσει ταξική του συνείδηση. Ναι, δεν το είπα έτσι ακριβώς. Πώς το είπατε, γιατί έγινε ολόκληρη μυθολογία γύρω από αυτό. Έχουν υπάρξει. Και τι εννοείται, δηλαδή, πολλά, πραγματικότητα. Και πολλά άλλα έχουν γίνει. Λοιπόν, προσωπικά ή λιγότερο προσωπικά. Τι συμβαίνει? Εγώ έχω συναντηθεί, αν δεν κάνω λάθος, τουλάχιστον 3 ή 4 φορές με τους εργαζόμενους. Και με την εταιρεία είχα συναντηθεί παλιότερα.
μου κάνει εντύπωση και του το είπα αυτό, ότι είτε τον Αύγουστο, που ουσιαστικά για άλλη μια φορά τους είχε χρησιμοποιήσει η εταιρεία. Ναι. Γιατί εμείς τον Αύγουστο τι είχαμε πει, αναστέλουμε τις εργασίες στο έργο Σκουριές, υπάρχουν άλλα δύο σημεία, στα μεταλλεία Κασάνδρας, τις είχαμε αφήσει τις υπόλοιπες εργασίες, ανέγκυχτες, ναι, τη δυνατότητα για εργασία. Και πηγαίνει η εταιρεία και εγώ λέει, κλείνω συνολικά, αναστέλω συνολικά το έργο και βάζω στη διαθεσιμότητα το σύνολο των εργαζομένων. Και το έκανα απλά και μόνο την ευαίσθητη προεκλογική περίοδο για λόγους πολιτικής πίεσης. Και τους λέω, πήγατε στην επιθεώρηση εργασίας? Αυτό είναι παράνομο. Όχι, δεν πήγαμε, ήταν η απάντηση. Ξαναέρχονται πάλι. Και έρχονται και ήρθαν κάτω από το Υπουργείο. Λέω, πήγατε κάτω από τα γραφεία της εταιρείας? Ναι. Διότι την απόφαση αυτή τη στιγμή, σε έναν σχετικά ουδέτερο χρόνο, την πήρε η εταιρεία. Λέει ότι αρχίζει να απολύει κάποιους, θα απολύσει άλλους 500, άλλους 600 μεθαύριο. Και εσείς έρχεστε από εδώ να ζητήσετε τι? Μήπως έχετε χάσει τον ταξικό σας προσανατολισμό? Μήπως τελικά, και προσέξτε, απευθύνθηκα στη συνδικαλιστική ηγεσία. Ναι. Γιατί διαπίστωσα ακόμη και στην αντιπροσωπεία των εργαζομένων ότι υπήρχαν διαφορετικές απόψεις μεταξύ τους. Ναι. Υπήρχαν στάσεις. Επιβεβαιώνεται η θεωρία για απώλεια ταξικής στήριξης. Υπήρχαν στάσεις και θέσεις που ήταν πλήρως ταυτισμένες με τα συμφέροντα της εταιρείας. Λέτε και υπήρχε και άλλη πλευρά, η οποία πράγματι. Η συνδικαλιστική του εκπροσώπηση είναι. Λέω ότι κάποιοι από αυτούς. Άρα το ταξικό. Άρα λοιπόν. Του ταξικού προσανατολισμού του αφορούσε μάλλον την συνδικαλιστική ηγεσία παρά το σύνολο. Άρα λοιπόν. Έτσι έχει η μεγάλη εικόνα. Ναι. Και κανείς περιμένει από τους εργαζόμενους πρώτα και κύρια να ενδιαφέρονται για τις θέσεις της εργασίας τους και όχι να είναι έρμεα των χειρισμών της εργοδοτικής πλευράς. Ναι, αλλά αν έχουν αυτοί πιστεί ότι η κυβέρνηση δεν θέλει την επένδυση, μπορεί να φωνάζουν έξω από τα γραφεία της εταιρείας, αλλά στην πραγματικότητα, αν θεωρούν ότι η κυβέρνηση τους διώχνει τον ένα ή τον άλλο τρόπο, λογικό να καταλήξουν την κυβέρνηση να το απαιτούν και όχι από την εταιρεία, έτσι. Πάση περιπτώσει. Τι θα κάνετε με αυτό? Αυτό είναι ένα δεύτερο. Η κριτική που σας έγινε ότι είναι λίγο χοντρό να κάνετε εσείς κριτική σε. Όχι εσείς, ο υπουργός, οποιοδήποτε υπουργός, κριτική σε έναν άνθρωπο ο οποίος κινδυνεύει να χάσει τη δουλειά του και να μείνει η οικογένειά του στον δρόμο. Δεν έκανα κριτική σε έναν άνθρωπο. Ταξική σου συνείδηση. Δεν έκανα κριτική σε έναν άνθρωπο. Και μην διανόμαστε έτσι αποσπασματικά από φράσεις χωρίς να βλέπουμε πώς ακριβώς, ας πούμε, μέσα σε ποιο πλαίσιο χρησιμοποιηθήκανε. Εμένα με ενδιαφέρει συνολικά το πρόβλημα και οι επιπτώσεις που έχει και στις θέσεις εργασίας, όχι μόνο τις συγκεκριμένες, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Γιατί κανείς δεν μπορεί να χάσει από την οπτική του τις 10.000 θέσεις εργασίας που απασχολούνται στον τουρισμό και σε άλλες δραστηριότητες γύρω, οι οποίες είναι άμεσα συνδεδεμένες με το έργο. Δεν μας λέτε τι ακριβώς πιστεύετε εσείς ως αρμόδιος υπουργός. Έχετε βάλει στη ζυγαριά τα πράγματα. Όποιος θέλει να μπερδευτεί, μπερδεύεται. Εγώ θέλω να ξεμπερδευτώ λοιπόν. Έχετε βάλει στη ζυγαριά τα πράγματα και λέτε από εδώ έχουμε 10.000 θέσεις εργασίας για τον τουρισμό. Από εδώ έχουμε 2.000, δεν ξέρω πόσες είναι, οι εργασίες για τις Σκουριές. Διαλέγω τις 10.000 θέσεις. Θέλετε να κλείσει η επένδυση? Αυτό σας ρωτάω. Είπα κάτι προηγουμένως να το διευκρινίσετε. Ότι άλλο το κόμμα, άλλο η κυβέρνηση. Ως προς την άποψη αυτή, σημαίνει ότι σαν κυβέρνηση βάζετε λίγο νερό στο κρασί και σαν κόμμα είσαστε πιο απόλυτοι και λέτε να κλείσει? Καταλαβαίνω να μην μπορούν κάποιοι να καταλάβουν αυτή τη διάκριση, οι οποίοι υιοθετούν έτσι έναν απόλυτο τρόπο να ερμηνεύουν τα πράγματα. Εγώ πιστεύω στην αυτονομία των κινημάτων, στην αυτονομία των τοπικών κοινωνιών, στο διακριτό ρόλο του κόμματος εναντί της κυβέρνησης. Δεν θα ήθελα ο ΣΥΡΙΖΑ κόμμα να είναι η ντουντούκα της κυβέρνησης. Θέλω να στηρίζει, αλλά να ελέγχει, ίσως να ανοίγει νέους δρόμους. Είναι κάτι δύο διακριτά πράγματα. Okay, δεν πιστεύω στην απόλυτη. Στην αριστερά τα αντιλαμβάνονται οι υπόλοιποι, δεν τα καταλαβαίνω. Ναι, αλλά καμιά φορά καλό είναι και στο δημόσιο μας λόγο να έχουμε τέτοιες προσεγγίσεις, διότι δεν μπορούμε να λέμε, ας πούμε, ολοέφτεκτα πράγματα. Όμως η ντουντούκα μπορεί να μην συγγύσει ποτέ, αλλά έχει κάποια σημασία και η κυβέρνηση, εσείς που παίρνετε τις αποφάσεις και δημιουργείτε τα γεγονότα. Εμείς σας είπα, συνυπολογίζουμε όλες τις παραμέτρους. Ωραία, και συνυπολογίζουμε όλες τις παραμέτρους. Πού καταλήγετε? Να ξεχάσω λοιπόν τον τρόπο, τον προσβλητικό της εταιρείας απέναντι στην κυβέρνηση. Θέλω να τον ξεχάσω, Αν δεν είναι αμεληταίο. Δηλαδή δεν θα πρέπει να είναι πολιτικός αρχηγός και να αποδεχτεί να συμπεριφέρονται έτσι στην ελληνική κυβέρνηση από μια ξένη εταιρεία. Οποιαδήποτε να είναι αυτή.
Για τον Μητσοτάκη θα το λέτε και για τους άλλους. Βέβαια, προφανώς. Ναι, προφανώς. Αλλά θα μου πείτε. Πάμε εδώ φτιάξαμε μια σύμβαση η οποία σκανδαλωδώς ήταν υπέρ της εταιρείας. Μάλιστα. Θέλετε να αναφερθούμε σε ένα και μόνο όρο. Ναι, ωραία, να το καταλάβετε τι εννοώ. Το ξεχνάτε αυτό. Δείτε το όπως συνολή. Ναι, να αναφέρουμε. Ανοίγετε τη συζήτηση, θα τα βάλουμε όλη την κουβέντα. Σωστό, σωστό. Όταν υπάρχει ένας όρος συγκεκριμένος, ο οποίος προβλέπεται μόνο για αυτή την εταιρεία που λέει το εξής, ότι αν διαλυθεί, αν καταγγελθεί αυτή η σύμβαση, ανεξαρτήτως υπαιτιότητας του ενός ή του άλλου, δεν έχει την υποχρέωση η Ελληνική Χρυσός της αποκατάστασης των ζημιών που έχει κάνει. Στο περιβάλλον. Των εξορίξεων. Ναι. Αυτό για να καταλάβετε είναι κάτι που προβλέπεται για όλες τις εξορυκτικές. Και στον κρατήρα, τον περίφημο, ας πούμε. Ναι, για όλες τις εξορίξεις. Ναι. Και για όλα τα λατομεία. Η αποκατάσταση. Η αποκατάσταση. Και εδώ πέρα έρχεται. Εξαιρείται. Ποιο έχει πολιτική ευθύνη γι' αυτό. Η προηγούμενη, αυτή που κάνει σύμβαση. Αυτό δεν γίνεται. Δεν μπορείτε να ανταλλάξετε. Ποιο έχει πολιτική ευθύνη που το ελληνικό δημόσιο πήγε να υπερασπιστεί την εταιρεία για να μην επιστρέψει έμεση κρατική ενίσχυση 15 εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα. Και ήρθαν τα ευρωπαϊκά δικαστήρια να προστατεύσουν τα συμφέροντα του ελληνικού κράτους και όχι η κυβέρνηση του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας. Μιλάνε για θέσεις εργασίας όταν 600 από αυτές είναι μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Τα ευρωπαϊκά κονδύλια χρηματοδοτούν τις θέσεις εργασίας του μεγάλου επενδυτή που λέγεται Ελληνικός Χρυσός. Ξέρετε αυτή κάτι. Η μεγάλη επένδυση ωραία, μπράβο, που μετά το 2007, γιατί τώρα με προκαλέστηκαν από όλα τα στοιχεία. Μετά το 2007 δεν έχει καταθέσει ούτε ένα ευρώ, προσέξτε, για φορολογία εισοδήματος. Και λέει, βγαίνει ελληματική, λέει. Ναι, βγαίνει ελληματική. Ναι, και γιατί κάνει όλο επενδύσεις, λέει. Δεν κάνει όλο επενδύσεις. Έχει φάει περί τα 60 πρόστιμα για τριγωνικές συναλλαγές και πωλήσεις. Αυτό που είπε ότι έχει πληρώσει 40 περίπου εκατομμύρια είναι. Μα αθροίζει. Μα βάζει τι βάζει. Βάζει μέσα το ΦΠΑ, βάζει μέσα το φόρο μισθωτών υπηρεσιών. Αυτά δηλαδή που είσαι υποχρεωμένος να απασχολείς κάποιους ανθρώπους, να τα αποδώσεις. Λέει, έχω δώσει φόρους. Τι να κάνουμε όμως. Ναι, λέτε σαν να έχει πληρώσει. Δεν πληρώνει 2.000 ανθρώπους, πληρώνει τα ταμεία. Δεν πληρώνει 2.000 ανθρώπους. Δεν υπάρχουν 2.000 άνθρωποι. Ποτέ δεν υπήρξαν 2.000 άνθρωποι. Πώς είναι, 860 ή 80 ήταν αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Που αναμένουμε την απόφασή του τις επόμενες μέρες εκ μέρους των εργαζομένων και μαζί με τους εργολάβους και τους κατά καιρούς απασχολούμενους φτάνει γύρω στους 1.700 θέσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή μας πιάζει ο χρόνος, να ρωτήσουμε για τους αγρότες, για το ασφαλιστικό, για όλα αυτά που είναι σε μία συζήτηση. Θα τραβήξει πολύ το. Εάν καθυστερήσει μέχρι τον Μάρτιο-Απρίλιο η αξιολόγηση τουλάχιστον και η συζήτηση γι' αυτό, είναι φθορά για την κυβέρνηση. Το καταλαβαίνετε, φαντάζομαι. Προφανώς, αλλά το πώς για παράδειγμα θα αντιμετωπίζαμε τους αγρότες το γνωρίζουμε ήδη από τον Αύγουστο. Δηλαδή οι νέες φορολογικές επιβαρύνσεις και το ασφαλιστικό. Είναι γνωστό. Ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι θα το δεχτούν κιόλας. Είναι βαρύ. Όχι. Είναι βαρύ. Θέλω να πω ότι δεν πρόκειται για νέα μέτρα. Δεν πρόκειται για νέα μέτρα. Πρόκειται για γνωστά μέτρα τα οποία είχαν περιγραφεί με μεγάλη ακρίβεια. Εννοείται ότι συμφωνία... Τα ψηφίσαμε όλοι μαζί. Ναι. Και άρα λοιπόν υπάρχει... Εννοείται τα ψήφισε και ο κόσμος με τις εκλογές κάνοντας την επιλογή. Ο κόσμος τα ήξερε, εν πάση περιπτώσει. Τα ήξερε. Βέβαια, κανείς συνυπολογίζει την ψήφο του και με βάση άλλες παραμέτρους. Ταυτόχρονα του υποσχεθήκατε ότι θα βρείτε. Αλλά προσέξτε, το κρίσιμο για τους αγρότες. Αυτό εκεί θέλω να έρθω. Θα βρείτε παράλληλο πρόγραμμα. Εκεί θέλω να έρθω. Το κρίσιμο αυτή τη στιγμή για τον αγροτικό κόσμο είναι το κόστος παραγωγής. Το ακριβό λίπασμα, το ακριβό καύσιμο. Εκεί λοιπόν εμείς οφείλουμε και από ό,τι ξέρω σε αυτή την κατεύθυνση κινείται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να μπορέσουμε όλο αυτό το κόστος να το καταγράψουν, να το ενσωματώσουν οι αγρότες στα έξοδά τους έτσι ώστε να μειωθεί το φορολογητέο του εισόδημα. Δεν μπορεί, και νομίζω ότι σας το είπε ο κύριος Αποστόλου, δεν μπορεί αυτά τα προϊόντα, όγκος των προϊόντων που διακινούνται στην Ελλάδα επισήμως να είναι της αξίας των 4 δισεκατομμυρίων και η παραγωγή να υπερβαίνει τα 10 δισεκατομμύρια. αυτό δεν σημαίνει ότι φοροδιαφεύγουν οι αγρότες. Αυτό είναι μια μικρή πλευρά. Πρώτον αυτό και δεύτερον ότι εκεί πάνω στα 6-7 δισεκατομμύρια τα οποία δεν εμφανίζονται στείνεται ένα ολόκληρο πάρτι από μεσάζοντες. Παρόλα αυτά ο κ. Αποστόλου, μιας και το αναφέρατε, δεν απέφυγε να μιλήσει για πικρό ποτήρι. Ποιος είπε ότι είναι εύκολα αυτά τα μέτρα. Μα πώς δεν το είπε εδώ η κυβέρνηση. Υπάρχει άλλη κυβέρνηση που προεκλογικά να είπε ότι αυτό είναι το περιεχόμενο της συμφωνίας. Αξιολογήστε με το τι έχω κάνει και πώς διαπραγματεύτηκα.
Κύριε Πέστε μου ένα προηγούμενο. Ειλικρινά, μετά το 1974. Δεν είναι τις δικές σας αρμοδιότητες τώρα, αλλά μέχρι τώρα εμείς γνωρίζαμε και σιγά σιγά ξεκαθαρίζει το θέμα ότι αυτοί, ακόμα και αυτοί που θα χάσουν το ΕΚΑΣ τώρα το Μάρτιο, οι 120.000, θα αναπληρωθεί με κάποιο άλλο. Δεν ξέρω, μήπως εσείς εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι θα αναπληρωθεί. Δεν θα αναπληρωθεί λοιπόν. Ξαφνικά δηλαδή από τα 650 ευρώ θα υπάρχουν 120.000 άνθρωποι και άλλοι τόσοι μετά τον άλλο χρόνο κλπ. Που θα μείνουν χωρίς το ΕΚΑΣ. Αυτό είναι λίγο. Εδώ μιλάμε την ώρα που εσείς του λέγατε ότι θα βρω τρόπους να σου δώσω ένα παράλληλο πρόγραμμα. Καταρχήν, δεν πρόκειται να καταργηθεί το ΕΚΑΣ με τον τρόπο που το λέτε. Ξέρω ότι θα υπάρχει μια σταδιακή μείωση. Μέσα στη σταδιακή μείωση είναι οι 100 πρώτες χιλιάδες που θα είναι το Μάρτιο. Λοιπόν, δεύτερον, εδώ πηγαίνουμε για μια συνολική αναμόρφωση του ασφαλιστικού τομέα. Του ασφαλιστικού συστήματος. Αλλά το πιστεύετε κιόλας αυτό. Το έχετε δει. Δεν είναι προϊόν εκβιασμού που λέγατε το καλοκαίρι. Το πιστεύετε κιόλας. Είναι μια νέα πραγματικότητα. Όταν έχει υπάρξει ληστρική επίθεση στα αποθεματικά των ταμείων, τελευταία μέσω του PSI, προηγουμένως μέσω των δομημένων νομολόγων, μέσω των χωρίς επιτόκιο καταθέσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος. Μέσα. Αυτή τη στιγμή. Μας ψήφισε ο κόσμος για να σταματήσουμε τον κατήφορο. Να σε επιτυλιάζω τελευταίο λεπτό γιατί δεν έχουμε χρόνο. Τα PSI και η ληστρική επίθεση υπήρχε και όταν υποσχόσουν την 13η σύνταξη πέρυσι. Δεν έγιναν τώρα τα PSI ούτε η ληστρική επίθεση. Λοιπόν, αλλά είναι επικίνδυνο να σε επιτυλιάζω, σου λέω, γιατί τελειώνει. Ναι, αλλά προσέξτε να δείτε. Μία παράμετρος είναι αυτή η πραγματικότητα που λέτε και αυτή η πραγματικότητα του ασφαλιστικού ταμείου. Και μία δεύτερη. Θα σας πω τι υπάρχει επιπλέον. Μία διαφορά μεγάλη. Ότι. Αυτή η κυβέρνηση προσπάθησε να εξασφαλίσει ένα διαφορετικό δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεν τα κατάφερε. Έχουμε ένα σφιχτό δημοσιονομικό πλαίσιο όπου λέει ότι θα πρέπει. Στον Τούκου, δεν τα κατάφερε, έτσι απλά. Θα πρέπει. Απλά το λέτε εσείς αυτό. Με ξέρω εγώ. Αναλυμένο σε όλους τις παραμέτρους και οριζοντίως και καθέτος. Θα πρέπει λοιπόν να μειώσει κατά ένα συγκεκριμένο ποσοστό την ασφαλιστική δαπάνη για φέτος, για το 16. Αν επιμείνει το Δουνουτού να μειωθούν οι συντάξεις, τι θα κάνετε, κύριε Σκουλέτη. Επαναλαμβάνω. Τι θα κάνετε, αν την ασφαλιστική δαπάνη επιμείνει να μειωθούν οι συντάξεις. Η πρότασή μας έχει ως κύριο χαρακτηριστικό το να μην μειωθούν οι συντάξεις. Το ξέρω, αλλά δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε στο τέλος. Αυτό λοιπόν αποτελεί μια μεροληπτική προσέγγιση για τους ενεργεία συνταξιούχους, να τους πούμε έτσι, για τους σημερινούς συνταξιούχους. Και αυτό γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν αντέχει αυτή τη στιγμή όχι μόνο ο συνταξιούχος, αλλά και αυτοί όλοι οι οποίοι στηρίζονται σε αυτή τη σύνταξη να υπάρξει. Η εικόνα είναι ότι θα υποστείτε πιέσεις πάντως. Θα υποστείτε πιέσεις από την Τρόικα για περαιτέρω. Θα υποστούμε πιέσεις και γι' αυτό πρέπει ο καθένας πριν όταν τοποθετηθείτε να τις αναλαμβάνει όλα υπόψη του. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Να είστε καλά. Να είστε καλά.